Για χαρά μας τώρα. Για χαρά μας τώρα εσείς. Πολύ καιρός, πάει καιρός. Πάρα πολύ καιρός. Ένας μήνας, εντάξει. Δεν είναι ένας καιρός. Ο μήνας δεν είναι πολύ καιρός. Ένας μήνας, συγγνώμη. Αλλά δουλειές. Όχι δουλειές, απλά βαριόμασταν. Μην λες ψέματα, μην είσαι ψεύτης, πέρασε το Πάσχα, πέρασαν οι Άγιες ημέρες. Δεν λέμε ψέματα, βαριόμασταν. Από το Άμστερνταμ, γεια σου αδερφέ μου τη Δέσποινα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου ρε Δέσποινα. Α, ναι, χαιρετήσαμε, είδες, έχεις κι άλλον. Έχεις τίποτα άλλο, τώρα το ρίξεις. Α, την παιδική μου τη φίλη, τη Λένα, στην Ιγουμενίτσα, πολλά φιλιά. Γεια σου Λένα. Όχι που δεν θα έχει ο Νίκος να χαιρετήσει. Δεν θα έχουμε να πούμε, αφού τόσο κόσμο μας γνωρίζει. Είναι και μεγάλο σόι, είναι και πολύ φίλοι. Πού να βάζει ψεύσει για δίνω, ψαχαργία. Λοιπόν, έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε movie review, σωστά. Γενικά δεν κάνουμε, αλλά σε αυτά που μας αρέσουν πολύ. Μην το λες αυτά που μας αρέσουν πολύ, γιατί τώρα θα πω ότι θα κάνουμε review στο Avengers Endgame. Ναι. Και βασικά review δεν spoiler κάνουμε. Spoiler alert, για όσους ναι. Το έχουν δει. Βασικά δεν κάνουμε review εμείς. Εμείς κάνουμε πάντα. Λέμε την προσωπική μας άποψη. Ναι, λέμε την προσωπική μας άποψη. Αλλά. Spoiler. Το μικρόφωνο κοκκινίζει και πάλι. Μάλλον. Δεν πειράζει. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει. Έχουμε νέα βάση. Μπορεί να μας βλέπετε και καλύτερα. Μπορεί να μας βλέπετε τα ίδια. Χειρότερα, μπορεί πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο anyway. Avengers Endgame, Νίκο. Ναι. Πήγαμε καταρχήν με hype, τρελό έτσι. Πήγαμε στην πρώτη προβολή, μπορούμε να πούμε. 6.30 ώρα το απόγευμα. Ναι, πήγαμε με hype, τρελό, γιατί Infinity War πέρσι έσπασε τα μία. Ήταν φοβερό. Ήταν μια αποκάλυψη σαν ταινία. Το Infinity War πιστεύω ήταν επικούρα. Ναι. Και περιμέναμε να είναι επικούρα και το Endgame. Λέγαμε ρε, πούστε, τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Πήγαμε με τον Δημήτρη από τις 5.30 ώρα εκεί. Περιμέναμε εκεί, έξω, εδώ. Από εδώ, από εκεί. Πήραμε. Την μπλούζες Avengers ασορτή, τι αυτά. Και φάγαμε μια παπάρα. Το φάγαμε μια παπάρα, εντάξει. Νίκος τρόμαξε και φάγαμε μια παπάρα. Θέλει συζήτηση αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θέλει συζήτηση. Φάγαμε μια παπάρα. Φάγαμε μια παπάρα εμείς, για ποιο λόγο φάγαμε μια παπάρα. Γιατί πήγαμε χαϊπαρισμένοι, περιμέναμε πολλά και δεν πήραμε σχεδόν τίποτα. Ναι, περίμενε. Πήγαμε χαϊπαρισμένοι γιατί τα αδέρφια. Πώς το πήγανε με τα τρελά και με αυτά, σε δίνανε κάτι τρελές δόσεις. Και λέει, είμαι χαϊπαρισμένοι γιατί έχουμε δει και άλλες 20 ταινίες από πίσω. Ναι, εννοείται. Και γιατί ταινιάρες. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ναι. Και γιατί υπήρχε το hype από το Infinity War. Ναι, και ναι. Γιατί θεωρούσαμε ότι θα τα καταφέρουν και θα τα κάνουν και έλεγες, όλα καλά, όλα ωραία. Και έλεγες, ταινία Infinity War, λέει, τι θα γίνει μετά, ρε φίλε. Τις πόπεις, ας πούμε. Και δεν έγινε. Όχι, δεν σε πήγαινε το μυαλό. Και όντως δεν μας πήγε. Λέγανε, λέγανε στα τίζα, δεν σας πάει το μυαλό τι θα γίνει, δεν σας πάει. Τέτοια μαλαγία, να μου ότι πίστευε. Τέτοια μαλαγία δεν την πίστευε ουδής. Η μαλαγία ποια είναι. Σαν ταινία, νομίζω, φίλε Δημήτρη, ότι είναι, άμα δεις από πριν μια ταινία, είναι πολύ ωραία, είναι γαμάτη. Τεχνικά, σκηνοθετικά. Σεναριακά είναι. Ήταν καλά. Σεναριακά είχε τρομερές τρύπες. Πρέπει να το έγραψε την ώρα που ήταν εκεί πριν, ναι. Να πάρει τον καφέ στο Starbucks. Το λέω συνέχεια. Lazy writing λέγεται αυτό. Το ίδιο γίνεται και στο Game of Thrones. Όσοι παρακολουθείτε Game of Thrones θα ναι. Ταυτιστείτε μαζί μου. Δεν έχει συνοχή, ρε φίλε. Είναι lazy writing. Ήτανε. Δηλαδή, εγώ ένιωσα ότι απλά μαζέψαμε όλο το roster εκεί πέρα. Ναι. Να τους δείξουμε, να χαρεί και ο κόσμος, δείξουμε και μια σκηνή μάχη στο τέλος, ένα τέταρτο 20 λεπτό. Γιατί σκηνές μάχης, γιατί διαβάζω πολλά τη reviews. Τη μάχη την είδαμε, ρε παιδιά. Στο... Αυτή. Περίμενε. Διαβάζω πολλά reviews άτοπα. Εντελώς άτοπα, έτσι. Δηλαδή, διαβάζω ότι έχει κατηχηστική δράση, ότι οι σκηνές δράσης συνεχίζονται μία πίσω από την άλλη και αυτά εδώ πέρα. Nothing, έτσι. Δεν είναι θέμα ότι πήγαμε να δούμε σκηνές δράσης. Δεν είναι θέμα ότι πήγαμε να δούμε 3 ώρες δράση, αλλά είδαμε ένα τέταρτο μισάωρο maximum στο τέλος από το τρίωρο. Αυτό που σε καταλάβω που ούτε είναι τη δράση. Ναι. Δηλαδή σε πολλές σκηνές της ταινίας που είχε η δράση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Ξεκινάει λίγο δυνατά έτσι. Πώς να είναι συναισθηματικά δυνατά. Εννοείται. Δείχνει, ας πούμε, πώς χάνει ο Hawkeye την οικογένειά του και από όλα αυτά. Μετά πάμε 5 χρόνια μπροστά. Οι Avengers είναι κάτι κλαψιάριδες. Ο Iron Man έχει ένα παιδί. Και ξαφνικά τσουπ, ένα ποντίκι πατάει δύο κουμπιά. Τι ιδέα ήταν αυτή η σενάρια εκεί. Ένα ποντίκι πατάει δύο κουμπιά και εμφανίζει το Ant-Man. Ο οποίος στο προηγούμενο Ant-Man, spoilers έχουμε κάνει μέχρι τώρα πολλά. Πολλά. Στο προηγούμενο Ant-Man είχε παγιδευτεί μέσα στο Quantum Realm. Όταν χτύπησε τα δάχτυλα του. Έτσι και ξαφνικά εμφανίζεται το τέτοιο και βρίσκει και όλη την ιδέα και λέει πάμε να το βρούμε. Πάνε στον Stark, λένε ποιος θα μας το φτιάξει. Ο Stark. Πάνε στο Stark, του λέει μάγκες. Μαλακία είναι. Έχω παιδί, έχω γυναίκα, είμαι ευχαριστημένος όλα. Δεν παίζει. Χαίστε το γιατί θα τα κάνουμε χειρότερα και το παιδί μου μπορεί να μετατραπεί σε γουρουνάκι, ας πούμε, και να το πάμε και το Πάσχα.
Μετά από 5 λεπτά και δύο σκηνές, ο Iron Man, ο Stark. Εκεί το βράδυ, εκεί ξέρεις, ναι, ξαφνικά. Ο Tony πίνει ένα τσαγάκι και λέει: ας το φτιάξω, μωρέ, κάτι, ας προσπαθήσω. Το φτιάχνει, λέει: δεν θα πετύχει. Μου άρεσε που μιλήσουν τον υπολογιστή, πώς το λέγε, να δεις. Friday. Ναι, Friday, για να κάνει αυτό εκείνο. Ναι, κάνε λίγο εκείνο. Βγαίνει. Βγαίνει, κατά πάντα πώς τα παιδιά. Κάτσε πώς τα παιδιά. Κοροϊδεύετε, ρε μαλάκι, σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Anyway. Έχει περάσει το 1 τρίτο της ταινίας, πάει ο Stark πίσω, τους λέει παιδιά το βρήκα, θα πάμε πίσω στο χρόνο, low budget είμαστε σαν ταινία, οπότε τι θα κάνουμε, όχι νέα σκηνικά, θα πάρουμε τα παλιά σκηνικά, ναι. Και θα πάμε να τις δείξουμε όλες τις παλιές τις ταινίες έτσι για να γουστάρει ο κόσμος να δει το... Συστηματικά ρε παιδί. Έτσι, ναι. έτσι, να έχει αυτό το πάμε στο παρελθόν και του δείχνουμε τις παλιές ταινίες που του αρέσανε και το κάνει. Τι άλλο. Μετά τα μαθαίνει όλα ο Θάνος του μέλλοντος, μάλλον ο Θάνος του παρελθόντος, ο οποίος έρχεται στο μέλλον. Πώς, λόγω του ότι με την Νέμπουλα. Ναι, εντάξει, μέσω της Νέμπουλα εκεί πέρα και γίνεται μια τέτοια. Έρχεται και ο Θάνος, γίνεται μια μάχη, τελείωσε. Αυτό ήταν. Πεθαίνει ο Iron Man, τέλος. Spoiler. Αντίο. Okay. Γεια σας. Αυτό είναι, δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Γυρίζουν πίσω και καλά στο χρόνο που λένε. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αυτά, να σου πω κάτι. Συζητούσαμε με ένα φίλο τον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Γεια σου Πέτρο. Και λέγαμε, συμφωνούσαμε σε αυτό, ότι σε όλες τις ταινίες τα τελευταία 40 χρόνια η επιστροφή στο χρόνο είναι ο μόνιμος κανόνας για να διορθώσουμε ότι μαλακία γίνεται. Έχω βαρεθεί. Ναι. Έχω βαρεθεί, ειλικρινά. Δηλαδή, και αν ήταν να μας δείξετε αυτό, ας μας το δείχνετε σωστά. Ουσιαστικά, δηλαδή, είδαμε τρεις ώρες μια ταινία, όπου το πρώτο τρίτο της ταινίας ήταν πρωτότυπο, που έδειχνε τους Avengers 5 χρόνια μετά, πώς ζούσανε, αφού ναι. Χάθηκε ο μισός κόσμος και αυτά εδώ πέρα. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά αντιγραφές των παλαιών ταινιών της Marvel. Τίποτα άλλο. Εγώ σου είπα την άποψή μου για την επιστροφή στο τέτοιο, την επιστροφή στο παρελθόν που θέλουν να κάνανε. Mm. Το ταξίδι που θέλουν να κάνανε. Μπορούσαν να βάλουν τους γονείς της τέτοιας, της WASP, ναι. Που σου είπα, που είναι ναι. Επιστήμονες, που ναι. Στέκει λίγο, που οι οποίοι ασχολούνται, είναι επιστήμονες και τέτοιο ξέρω εγώ εδώ πέρα, ναι. Λίγο να έχει λίγο βάθος και λίγο μία. Όχι ξαφνικά ο Stark λέει, για πες μου, να φτιάξω. Άντε το βγάλω τον κόλλο μου, πάρτε αυτό εκεί, για κάνει λίγο κοινό, ναι, δηλαδή. Συμφωνώ. Τρίπιο από παντού το σενάριο, σεναριακά. Όχι, δεν είχε συνοχή, ρε φίλε. Τίποτα, δεν είχε συνοχή. Ο Thor, Fortnite να πούμε. Περίμενε, θα φτάσουμε. Ναι, ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο μεγάλο spoiler, το πρώτο μεγάλο spoiler ήταν ότι πεθαίνει ο Iron Man στο τέλος. Την ψιλοκατάλαβα την επιλογή. Μπόρεσα και τη χώνεψα. Δηλαδή, το καταλάβει ο δηλαδή, κόσμο γιατί λένε και τελειώνει και πώ το λένε. Ψιλοκατανόησα, ενώ σαν επιλογή την κατανόησα, σαν επιλογή ότι έπρεπε, εντάξει. Καλά, δεν μα πειράζει. Δεύτερο μεγάλο spoiler, ο Thor είναι χοντρό. Χοντρό σε όλη την ταινία. Δεν έχω κάτι και εμεί χοντροί μα. Έτρεχε με σαν τη δικιά μου την κοιλιά και έλεγε Βαλχάλα και πήγε να πλανήσει. Ναι, και στο τέλο έτσι είχε και μουτσα. Α, δεν σου κάμισε. Ο Θόρμπι χοντρό. Σε όλη την ταινία. Άτοπο κι αυτό. Τέλο πάντων, ήθελα να δείξουν πώ ο χαρακτήρα. Τέλο πάντων, παίζει Fortnite. Ναι, τέτοιε μαλακίε. Για να μπορέσουμε να πιάσουμε και το εμπορικό. Όχι, στο τέτοιο. Το Fortnite του Epic Games είχε συνεργασία. Ναι, πες το. Είχε event στο παιχνίδι. Η Valkyrie εμφανίζεται από το πουθενά, από τον κόλο του Thor, ξέρω εγώ, βγαίνει ναι, και λέει. Ξαφνικά, είμαστε εδώ όλοι Ασγκαρδιανοί που επιζήσαμε, που δεν μας έδειξε ποτέ τι έγινε και πώς έγινε. Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει κάποτε. Και φτιάξαμε εδώ ένα χωριό. Ο Thor παίζει πάνω στο βουνό, είναι στο το τέρμα πάνω σπίτι, κατεβαίνει μόνο για πάνω πίσω. Είναι εκεί πέρα, μπίνει πίρε και παίζει Fortnite. Το φέραμε και το Thor, εντάξει, του μαζέψαμε. Τελική μάχη. Κάτσε, Hulk. Ναι, ο Hulk, ξέρουμε ρε παιδί μου και από το κόμικ ότι... Σε κάποια κόμικ εμφανίζεται και σαν Smart Hulk εκεί πέρα αυτό που ναι, Smart μιλάει, Hulk, όπως, ναι, δηλαδή που έχει συμβαστεί ο τέτοιος με το Hulk ρε παιδί μου. Το οποίο ήταν είναι τελώς... πράσινος και είναι normal, κάθεται και πίνει τέτοιο, αλλά ρε φίλε το dub, κάτι dub, ξέρω εγώ... Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί τον κάνανε τρομερά κωμικό χαρακτήρα. Όπως πιάσανε τρομερά κωμικά και δεν είναι Hulk, ρε φίλε. Δεν είναι θέμα Hulk. Μπορούσε να βάλουν κωμικό στοιχείο μέσα, αλλά ναι. Να διατηρήσουν και αυτό τον μπρουταλισμό που έχει ο Hulk, ρε παιδί μου. Δεν μας άρεσε. Ξαφανίστηκαν όλα. Δεν μας άρεσε. Δηλαδή, ναι. Πάει και ο Hulk. Αυτό που είχε πει για διάφορες συζητήσεις που είχαμε με τον Δημήτρη, είχε πει ότι μας είχαν γνευρίσει τόσο πολύ που πιστεύαμε ότι αν δεν φορούσε το Γκάντι, μπορεί και μην το βάζα να παίξει. Ποιόνα, ναι, ουσιαστικά θα μιλούσα στο τέλος γι' αυτό. Ουσιαστικά οι περισσότεροι ήταν κομπάρσι. Ναι. Οι περισσότεροι ηθοποιοί,
περισσότεροι χαρακτήρες, ακόμα και ο Hulk ήταν σαν κομπάρσος. Υπήρχε στην ταινία, στο Endgame, ας πούμε. Με πατούσε το κουμπί γιατί στο τελευταίο, ναι, στο τελευταίο σημείο, ας πούμε, που παίρνει, φοράει το γάντι και είναι ο μόνος που μπορεί και καλά να το φορέσει χωρίς να πάθει τίποτα, έπρεπε να υπάρχει ο Hulk. Ε, τι θα γίνει, θα τον βάλουμε μέσα, θα πει δύο μαλακές εκεί πέρα, θα πει ότι έχω γίνει έξυπνος. Hulk, εγώ έχω πάρει τέτοια αυτά, τέλος πάντων τις μαλακές. Και... που στο Ράγκναρο εκεί πέρα στην τελευταία σκηνή δεν το ξέρω στο Thor, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Το γέλιο. Η Βαλχάλα τρέχει εκεί πέρα, τα σαρώσει όλα. Δηλαδή. Ο Captain America στην τελική μάχη με το Thanos γίνεται τελικά worthy ξαφνικά και κάνει σάμον το σκεφτό, το μειώνει το σφυρί του Thor. Ναι. Και παίρνει το σφυρί του Thor και το κάνει εισβούρε και αυτά. Είστε για τον Μπούτσο εντελώς. Οι Captain Marvel κόβει πλανήτες. Τον πες. Κόβει πλανήτες και δεν μπορούσε. Αγαμάει τη μάνα, λέει θα το στείλω. Μα έλεγε και ο Μπριλάνσο, θα το βαρέσω και θα το στείλω στον ήλιο. Μπουνιά και αυτό. Ε, ναι. Σκάι μύτη τρώει δύο μπουκέτα, τελείωσε. Αυτό είναι. Με το θιτσέ το μαλλί το λεσβιακό. Εντάξει, του έχει θέμα το θιτσέ το μαλλί. Ναι. Όχι, εμένα με εκνεύρισε που δεν είχε το γάντι ο Θάνος. Οπότε δεν είχε τη δύναμη το παιδί. Ουσιαστικά ήταν ο Θάνος του παρελθόντος. Ήταν ο Θάνος του παρελθόντος. Χωρίς χρόνια πριν. Ναι, ούτε καν τόσο δυνατός όσο ήταν. Στη φάση της μάχης. Ναι. Ούτε καν τόσο δυνατός όσο ήταν. Ναι. Δηλαδή γόρ, η άλλη έχει κόψει πλανήτες, κάνει ράνι και πάει. Εμένα αυτό δεν μ' άρεσε που ήταν την Captain Marvel. Έτσι. Ναι. Ο Φλωρούμπα. Ναι. Καλύτερα να τη βγάζανε να παίζει δύο σκηνές, δηλαδή να γίνει τελευταία στιγμή και να. Άτοπο εντελώς. Καλύτερα να γίνει στην τελευταία σκηνή και να τον πλάκωνε. Ναι. Και τρει μπουγιέ να το σκότωνε και να τελειώνει. Άτομο εντελώς. Υπήρχε μια ταινία δηλαδή τριώρη, μια αυτό μάχη μισάωρη που στο τέλος εμφάνισε όλους. Κατηγορήθηκα εγώ από κάποιους. Τέλος πάντων. Εμφανίστηκε στο τέλος, ας πούμε, στο τελευταίο μισάωρο εμφανίζονται και όλοι οι υπόλοιποι έτσι για να χαρούμε να χειροκροτήσουμε. Να πούμε «Oh yes, Spider-Man!» Αυτό δεν με ενοχλεί, ρε φίλε. Εντάξει, είναι σε ταινία. Τέλος πάντων, okay. Άτοπη μάχη, εντελώς άτοπη μάχη. Την έχουμε δει τη μάχη, ρε. Άτοπη μάχη. Την έχουμε δει τη μάχη. Στο Infinity War. Ήταν στο Infinity War, ήταν η ίδια μάχη με το Infinity War, λίγο διαφορετική. Παίζει να αλλάξανε στο τέτοιο. Στο print screen να αλλάξανε τα σκηνικά. Girls Power. Μαζεύονται όλες οι γυναίκες και λένε θα τα γαμίσουμε όλα. Είμαστε γυναίκες, θα τα κάνουμε. Δεν είμαι μισογύνης, δεν έχω πρόβλημα με αυτά. Αλλά μην το χέζουμε, μην το παρατραβάμε. Και τίποτα, τελειώνει το endgame. Ο Captain America πλέον είναι μαύρος. Ο Iron Man έχει πεθάνει. Δεν είναι σπίτι ο Μπάκι δηλαδή, που στο comic του παίρνει ο Μπάκι. Όχι, δεν είναι. Σε διάφοροι το παίρνουν. Διάφοροι το παίρνουν, αλλά. Εγώ πίστευα στην ταινία που δίνω ο Μπάκι. Εντάξει, να το πάρω Μπάκι. Εγώ και εγώ ο Μπάκι ήθελα να την πάρω. Να σπίδα, εντάξει, και γιατί δεν την έδωσε στον καλύτερο του φίλο και την έδωσε στον Σαμ. Τον πιο άσχετο, πιο άσχετο χαρακτήρα, ναι. Και πιο κομπάρσο δεν υπάρχει. Υπήρχε πάλι κομπάρσο εκεί μόνο και μόνο για να πάρει την ασπίδα. Ναι, ναι. Anyway, τι άλλο έχω ξεχάσει κάτι για να βρίσω. Τίποτα. Τρεις ώρες ταινία. Προσέχτε. Κάνε και τα σπολεράκια στο τέλος με τις επερχόμενες ταινίες θα δούμε. Τρεις ώρες ταινία. Ξεκινήσαμε στο αρχηγείο των Avengers. Α, είναι... μας πέθανε με την Nebula πόση ώρα. Με την Nebula γιατί μας πέθανε. Μας δείχναν τη ζωή της Nebula και πριν και μετά που ήταν και δύο και τέτοια πόση ώρα. Εντάξει, ναι, ήταν. Θέλω να συνδέσω με πώς το έμαθε ο Θάνος. Η Nebula και ο War Machine ήταν πιο κύριοι χαρακτήρες στο endgame και είναι πιο κύριοι χαρακτήρες παρά. Τι να πω, παρά όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τον Iron Man, ας πούμε, και τον Captain America που δηλαδή... και αυτοί. Α, ναι, τώρα το θυμήθηκα το ο κόλος της Αμερικής. Εκείνο ο κόλος της Αμερικής, ναι. Τώρα θεωρούμε ότι εσείς που συζητάμε το έχετε δει. Αν έχεις έρθει και δεν το έχεις δει. Θα βάλουμε τώρα και spoiler alert. Τώρα θα έχεις μείνει έτσι. Δεν βάλουμε spoiler alert. Απλώς τι γίνεται ρε παιδιά. Εμένα και τον κόλ της Αμερικής δεν θα με χαλούσε αν η ταινία ήταν όντως επική. Την είδανε κάποιοι κριτικοί για μένα και οι οποίοι λέγανε επικούρα. Καταρχήν για μένα τόσο κριτικός δεν λες. Καταρχήν δεν φορέσαμε μπλούζες αφήτησες επίτηδες. Ναι, για τέτοιο πώς το λένε. Έτσι, κάνουμε σπάστε. Διαμαρτυρία. Δεν λες ότι είναι επικούρα. Γιατί προδικάζεις τον άλλον να πάει να λέει. Α, όχι, το είπε ο Νίκος, το είπε ο Δημήτρης. Μπορείς να πεις ότι είναι επικούρα. Εγώ διάβαζα reviews τα οποία ήταν εντελώς σου λέω άτοπα. Διάβαζα reviews που λέγανε ότι. Αυτό που λέω, που είπα στην αρχή, οι σκηνές δράσεις διαδέχονται μία την άλλη. Ασταμάτητη. Δεν υπήρχαν σκηνές δράσεις. Στις τρεις ώρες ταινία είχε και. Δεν έχω παράπονο που δεν υπήρχαν σκηνές δράσεις. Ανταυτού, ήθελα να έχει πιο πολύ πλοκή παρά δράση. Αλλά μην πουσάρεις τον κόσμο λέγοντας ότι. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ήταν μια ταινία, τριώρη, η οποία ξεκινάει. Και αυτό που έκανα και τα. Ξεκινάμε στο αρχηγείο των Avengers. Συνεχίζουμε στο αρχηγείο των Avengers που πάνε στο παρελθόν. Στη μέση πάμε στα παλιά μέρη, δηλαδή ο Thor πάει στο Asgard, ο Captain America με τον Iron Man πάνε στη Νέα Υόρκη και αυτά εδώ πέρα. Ναι. Και τελειώνουμε με το αρχηγείο των Avengers, τρεις ώρες. Δύο αυτοκία. Έλεος.
Δηλαδή, πήγα τόσο χαϊπαρισμένος. Δεν το πίστευα. Δηλαδή, πήγαμε πορωμένοι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πιστεύω να δούμε όντως μια επικούρα. Γράφανε, μετά μόλις την ταινία, γράφανε όλοι επική ταινία, επικούρα. Ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Okay. Επικούρα, για ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά άλλο η άποψη και άλλο το κάνω κριτική για εμένα, σαν Νίκος μιλάει. Γράφω ένα άρθρο ή κάνω οτιδήποτε, ένα βίντεο και τέτοια. Εμείς δεν είμαστε κριτικοί με τον Δημήτρη, λέμε την άποψή μας. Είμαστε fans. Είμαστε fans, έτσι. Δεν είμαστε κριτικοί. Κριτικοί, όχι επικριτικοί. Και τώρα ο Νίκος είπε την άποψή του, είπε την άποψή σου. Όχι, θέλω να σου πω ότι πήγανε με ένα χαϊπάρισμα. Ξέρεις τι, άντε πάμε να. Ξέρεις γιατί εμένα, τι μου έχει αυτό το πράγμα με την επικούρα. Πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ εισπράξεων. Τίποτα. Να ρίξουμε τον Τιτανικό και το Avatar. Μισό. Και μην κάνετε spoilers. Πριν αυτό αρχίσω, με τα αδέρφια. Πριν αρχίσω πάλι να βρίζω για τα spoilers που λες, να δω πρώτα μα η κάμερα έχει σβήσει. Αυτό με τα spoilers. Αυτό με το don't spoil the endgame, και θα το κατανοώ υπό την έννοια του. Δεν χρειάζεται να πούμε τα αδέρφια να μην κάνουν spoilers. Να μην spoilάρει οποιαδήποτε ταινία. Σειρά, οτιδήποτε, ταινία, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ότι το έκανε και λίγο επίτηδες η Marvel, ύποπτα ακριβώς, έτσι. Γιατί σου λέει, άμα πούνε όλη τη μαλακία που γίνεται. Όχι το ότι πεθαίνει ο Iron Man. Το ότι πεθαίνει ο Iron Man δεν είναι τρομερό spoiler για μένα, στο να μην πας να δεις την ταινία. Μα αρέσει, σαν φυσική εξέλιξη αυτά τον ηθοποιό, ρε. Ότι ναι. Δεν έχει συμβόλαιο, δηλαδή το. Στο σημείο του να πει. Ξέρει κάτι θα γίνει, ότι θα πέθαινε ή θα. Στο σημείο του να λέει ο κόσμος πόσο άθλια είναι η ταινία. Ναι, δεν μπορεί, δηλαδή, λέγανε να μην κάνει spoiler για την ταινία για να πάνε το δύο κόσμο και για τρεις ώρες ταινία με τόσες μαλακίες. Ήθελε άλλες τρεις ώρες να του λες τι μαλακίες. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Εμένα μου φάνηκε, αυτή, εμένα μου την έδωσε η επικούρα και η επικούρα. Το είδε κάποιο και λέει επικούρα. Και βασίζεται στην κριτική του αλουνού να πάνε να τη δει. Ρε παιδιά, δεν είναι επικούρα. Συγγνώμη κιόλας. Έπρεπε να είναι πάρα πολύ καλό. Ήθελα να είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ήταν. Σαν ταινία είναι ωραία, άμα κάτσε να τη δεις με το ίδιο σύνολο. Δεν ήταν ούτε τα δύο δέκατα από εκεί που περίμενα. Δεν έχει συνοχή. Γράφουν ότι είχε, κλαίγανε, γελούσανε, κάνανε, ράνανε τέτοιο. Ναι, ρε φίλε, όμως δεν βλέπω μια κοινωνική ταινία. Βλέπω μια ταινία. Ξέρω εγώ, σούπερ. Τίποτα άσχετο σου λέω. Άσχετα πράγματα. Είναι Avengers. Δηλαδή, εγώ με το Hulk πιο κομπάρσο δεν τον έχω δει πουθενά. Άσχετα πράγματα. Να του μαζέψουμε όλου, να του δει ο κόσμο να χαρεί. Να δείξουμε και μια μάχη, σου λέω, και αντιγιά, αυτό ήταν. Να το τελειώνουμε, να το κλείνουμε. Δηλαδή, πώς να το κλείσω, έλα κλείστο έτσι κάτω. Πίστευα στη μάχη θα μπει και τελείωσε. Δηλαδή, μου είχαν στο Thor χοντρό. Δηλαδή, τον έχουμε δει το Thor. Ξέρω εγώ, να χαμάκι να δέρνω, το πούμε έτσι. Και ξαφνικά. Κάντονα χοντρό, το κατανοώ και αυτό σαν χαρακτήρα. Αλλά ξέρω μετά, ξέρω κάτι. Κάνε κάτι, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, εντάξει. Ούτε το Fortnite ήταν. Χαβαλέ ήταν το Fortnite. Διαφημιστικό τρίκ ήταν. Διαφημιστικό τρίκ. Όπως και τη Audi που έχουν τη συνεργασία εκεί πέρα. Όλα αυτά, όλα ναι, την Coca-Cola και που την ψάχναμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τη βρίσκαμε εκεί πίσω από τον Νίκο που την κρύβει να πούμε για το ιντεριό. Δηλαδή όλα ήταν ουσιαστικά πώς θα μαζέψουμε το πιο πολύ χρήμα για να μπορέσουμε να πουσάρουμε, γιατί είμαστε πλέον όνομα. Άμα συνεχίσετε έτσι, δεν θα πάτε καλά, να το ξέρετε. Δηλαδή πήγε από τις 22 δεν ήταν εσύ, 22 ταινίες. Από τις 22 ταινίες της Marvel, οι 20 είναι ταινιάρες. Είναι από ταινιάρες έως πάρα πολύ καλές. Το Captain Marvel και το Endgame είναι οι χειρότερες ταινίες της Marvel για μένα. Για μένα. Οι χειρότερες. Αν, το Infinity War σαν πλοκή γινόταν πιο μαζεμένο και βάζανε μέσα και την πλοκή του Endgame, δηλαδή να γινόταν μια ταινία. Μια τετράωρη ταινία, θα ήταν επικό. Τώρα μιλούσαμε για έπος. Γιατί θα έλεγα ότι ξέρεις τι, μπορεί το μισό της ταινίας ή το 1 τρίτο τελευταίο να μην με τρέλανε, ας πούμε, κάπου στο διάμεσο, αλλά κατά γενική ομολογία όλη η ταινία ήταν φοβερή. Γιατί το Infinity War είναι αυτή τη στιγμή για μένα η καλύτερη ταινία της Marvel. Αυτή τη στιγμή. Αυτό που λες, εγώ πιστεύω στο Infinity War, αν από τις 3 ώρες ταινία του Endgame πιέζανε μία ώρα, ναι. Βγάζανε αυτά τα. Κάτι άσχετα, αυτά που θέλανε να εξηγήσουν κάτι τι και πώς, βγάζανε τα άσχετα και βάζανε λίγο την ουσία και την κουλούσανε. 4 ώρες δεν μας πειράζει. Διαλύματα αυτά δεν μας πειράζει. Θα πηγαίναμε έξι φεύγοντα. Όχι, ρε μα, να γινόταν μια τετράωρη ταινία θα ήταν, μιλάμε. Τετράωρη, ρε μα, χαζούνε το παιδί. 3 ώρες που ήταν το Infinity War. Ναι, να ήταν μια τρίωρη. Το Infinity War ήταν 2.40. Μπορούσε να συμπιεστεί. Και να συμπιεστεί και το Endgame και να γίνει μια ταινία τρίωρη. Τριωρική. Όπως ήταν το Endgame. Ναι. Αλλά με ουσία.
Δεν όχι είχε... με να θέλουμε να δείξουμε ξαναλέω... απλά τους γκέι χαρακτήρες, να θέλουμε να δείξουμε ποιος είναι ο επόμενος, δεν είναι... ο επόμενος Captain America, να θέλουμε να δείξουμε τις girl power, δηλαδή η ταινία γι' αυτό έγινε, για να μαζευτούν φράγκα, να μαζευτούν φράγκα και να δείξουμε αυτά που μας κατηγορούν ότι δεν δείχνουμε. Τέτοιες μαλακίες. Δείξτε τα, βάλτε και αυτά στο πρόγραμμα, θα φανούν. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα ότι σεναριακά δεν είχε συνοχή. Δηλαδή, μάλλον με άτομο και, που προσπαθούσε να μου πει ότι ήταν επικούρα. Όχι, δεν είναι επικούρα. Δεν είχε συνοχή το σενάριο. Δηλαδή, σεναριακά ήταν άστοχο. Σαν ταινία να κάτσεις να τη δεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έτσι τάκ να τη βάζεις να παίξεις να τη δεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Σεναριακά όμως δεν έχει ροή. Είδες ροή. Τίποτα. Κατάλαβες δηλαδή πώς πιάνανε, έλα εδώ. Υπήρχε ροή. Έπαιρνε στον ένα. Όχι, έπαιρνε στον άλλον, έλα εδώ. Υπήρχε ροή, απλώς. Τι ροή? Δεν υπήρχε ουσία. Συνοχή δεν υπήρχε για μένα. Υπήρχε ροή, απλά δεν υπήρχε ουσία. Δηλαδή ξεκινήσαμε από κάπου, φτάσαμε κάπου. Αυτή η ροή υπήρχε. Δεν υπήρχε ουσία. Ναι, δηλαδή... πώς πήγαινε όμως, από εδώ, πήγαινε, μετά σε πήγαινε εδώ, μετά σε πήγαινε από εδώ εκεί. Όχι, ρε, εντάξει, ναι. Τώρα, δηλαδή είχε πολλές τρύπες, είχε απλά ανούσια πράγματα. Δηλαδή το ότι για μένα δεν είχε κάτι πρωτότυπο. Δηλαδή πήγανε πίσω, μας δείξαν τις παλιές ταινίες. Στο τέλος μας δείξαν όλους τους χαρακτήρες, χαρήκαμε και στην αρχή μας τους δείχναν που κλαίγανε. Αυτό! Τίποτα πρωτότυπο, τίποτα καινούριο, τίποτα το οποίο δεν θα πει. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει wow. Αυτό που τίποτα. Θέλω να πούμε ότι... Εδώ μου βάλανε μαλάκα την Pepper, ρε μαλάκα τώρα. Εντάξει. Η Wasp, ξέρετε τα πάντα. Η Wasp έριξε μόνο ένα χαμόγελο. Η Wasp, ρε μαλάκα, έριχνε και ξύλο. Ναι, και στο... όχι. Σε, δηλαδή στην ταινία δεν είχαν τίποτα. Κοιτά τον τέτοιο. Σηκώθηκε κανένα. Και τέλος. Πάρει και 100 χιλιάρια. Δηλαδή. Έλεος ρε γάμο την πουτάνα. Όχι, απλώς το κλείσιμο αυτών όλων των ταινιών δεν ήταν επικό. Τέλος. Αυτό. Τη βάζω 6 στα 10. Σαν ταινία και έχω, εγώ 6,5 είμαι πιο επίκης. 6,5, 20 είμαι πιο επίκης. Δεν ήταν επικό, παιδιά, όχι. Αν τελείωνε με το Infinity War... Τα έβγαλα από μέσα μου. Δεν. Τα έβγαλα από μέσα μου και επειδή το βίντεο αυτό μπορεί να γίνει 40 λεπτό, θα το κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε που ακούτε τα ψυχολογικά. Αλλά να πάτε μας. Να τη δείτε. Ναι, σαφώς να πάτε να τη δείτε για να κοιτάξετε. Να πάτε να τη δείτε οπωσδήποτε. Και εμείς θα την ξαναδούμε και στο DVD και σε αυτά. Φυσικά η συλλογή που απαιτεί, που έχουμε κάνει, απαιτεί να το πάρουμε. Ναι, τώρα είναι 21, μην τις κάνουμε 22. Τέλος πάντων. Anyway, απογοήτευση πλήρη. 6 στα 10. Ευχαριστούμε που ακούτε τα ψυχολογικά μας. Ευχαριστούμε που ακούτε και τα ψυχολογικά του Νίκου. 89, 19, 9, 9, 9, 24, 35, 45. Τέλος πάντων. Από κάτω σας έχουμε. Όλα τα social media, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter. YouTube από κάτω από YouTube. Τέλος πάντων, αυτά εδώ. Κάντε ένα like, κάντε ένα dislike και θα κάνετε πολλά dislike. Κάντε μια γραφή, κάντε ένα dislike. Γράψτε από κάτω τα σχόλιά σας τι έχετε για το Avengers. Πείτε μας την άποψή σας. Ας πλακωθούμε ανθρώπινα από κάτω. Πολιτισμένα. Όχι, ρε, γιατί να πλακωθούμε. Λέμε την άποψή μας. Δηλαδή, δεν είμαστε κριτικοί, φαν είμαστε. Όπως τα παιδιά. Αυτό. Και σε ελπίσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο και ένα καλύτερο Marvel. Μάλλον το θέλω να βλέπω δυσίωνο το μέλλον. Όχι, το Spider-Man θα μου αρέσει. Τι είπα Homecoming, συγγνώμη. Το Far From Home. Far From Home. Το Guardians of the Galaxy δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτσε ρε, το Guardians of the Galaxy έχουμε άλλα δύο χρόνια. Τώρα λέμε Spider-Man που παίζεται τον άλλο μήνα. Τον άλλο μήνα, ναι, θα σου φαίνεται θα είναι ωραίο. Μην πλατιάζεις, πλατιάζεις. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη φορά, παιδές, μέχρι τότε. Να στο λέει καλά. Αντίο. Γεια χαρά.